Αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η σημερινή μας συζήτηση αφορά πραγματικά ένα θέμα που βρίσκεται στον πυρήνα της επαναστατικής σκέψης του Λένιν, που αυτή τη χρονιά είναι και η επέτειος από τα 150 χρόνια από τη γέννησή του. Είναι ένα θέμα, το ζήτημα δηλαδή του χαρακτήρα του κράτους, που η βαθύτερη κατανόηση της ουσίας του αποτελεί κρίσιμο στοιχείο τόσο για την πολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση με την αστική τάξη, τα αστικά πολιτικά κόμματα και τον οπορτουνισμό, όσο και για την ικανότητά μας να διεξάγουμε τη σύγχρονη επαναστατική πάλη με βάση το πρόγραμμα και τη στρατηγική του ΚΚΕ. Για να δούμε το πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα του κράτους και το ζήτημα το πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει η εργατική τάξη στην πάλη της για την κατάργηση της εκμετάλλευσης και επομένως πρώτα απ' όλα το πώς θα το αντιμετωπίσουν οι κομμουνιστές, μπορούμε εύκολα να αναλογιστούμε όλη την πολιτική διαπάλη που αντιμετωπίσαμε την τελευταία περίοδο. Αν πάμε δηλαδή για παράδειγμα στην αντιπαράθεση που υπήρξε ανάμεσα στα αστικά πολιτικά κόμματα με αφορμή το νομοσχέδιο του Χρυσοχοΐδη για την παρακολούθηση της ιδεολογίας του ριζοσπαστισμού και την προσπάθεια περιορισμού και απαγόρευσης των διαδηλώσεων, θα δούμε τα εξής. Η Νέα Δημοκρατία προωθούσε το νομοσχέδιο επικαλούμενη ένα δημοκρατικό υποτίθεται κράτος που θα διασφαλίζει, όπως έλεγε, το δικαίωμα στο συναθρίζεστε, αλλά και το δικαίωμα, όπως έλεγαν οι διάφοροι υπουργοί και στελέχοι της ελεύθερης μετακίνησης στο κέντρο της Αθήνας, και κατηγορούσε την ίδια στιγμή το ΣΥΡΙΖΑ ότι όσο ήταν κυβέρνηση χρησιμοποίησε νόμους της Χούντας για να απαγορεύσει διαδηλώσεις, κάτι βέβαια το οποίο ισχύει, απλώς προσπαθούσε να τον παρουσιάσει ως το συντηρητικό το παλιό, ενώ αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ από τη δική του μεριά έλεγε ότι το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό που έχει στην πραγματικότητα χουντικό χαρακτήρα και ότι είναι η δική του πρόταση που οδηγεί σε ένα πραγματικά προοδευτικό κράτος. Θα δούμε επίσης ότι το ίδιο παρόμοιο δίπολο αντιπαράθεσης για ποιος από τους δυο πρεσβεύει την πραγματική δημοκρατία είχαμε και κατά την περίοδο αναθεώρησης του συντάγματος ή και την περίοδο που συζητιόταν το νομοσχέδιο για την κατάργηση του ασύλου. Ακόμα, αν πάμε λίγους μήνες νωρίτερα, στην αρχή της πανδημίας, τις πρώτες μέρες της καραντίνας, αλλά και στη συνέχεια, θα δούμε ότι το σύνολο του αστικού πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα μιλούσε για την ανάγκη να μην χαθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, όπως έλεγαν, στην πολιτεία. Επίσης, τον ίδιο στόχο, να κερδιθεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων, όπως λέγεται, στο κράτος, επικαλείται και η συζήτηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους ή για το επιτελικό κράτος. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η προσπάθεια να κατανοήσουμε το ποιος είναι ο χαρακτήρας του κράτους είναι ένα κομβικό ζήτημα και για να μπορούμε να παρακολουθούμε το ταξικό περιεχόμενο αυτών των εξελίξεων, αλλά και για να μην εγκλωβίζεται το εργατικό κίνημα και η επαναστατική πρωτοπορία στα κάλπικα διλήμματα της αστικής τάξης. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την ιστορία του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος, καθώς το θέμα του κράτους ήταν ένα από τα σημεία καμπής είτε για την προώθηση της επαναστατικής δράσης, όπως έγινε με την Νικηφόρα Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, είτε για την υποχώρηση από την επαναστατική στρατηγική, όπως συνέβη για παράδειγμα με το ρεύμα του ευρωκομμουνισμού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην προσπάθειά μας, σύντροφοι και φίλοι, να δώσουμε απάντηση στο παραπάνω βασικό ζήτημα, θα δούμε ότι δεν είναι εύκολο και προφανές να ξεφύγει κανείς από αυτό που θα δει στην επιφάνεια, να ανακαλύψει την ουσία του χαρακτήρα του κράτους. Είναι ένα θέμα που για την πλειοψηφία της εργατικής τάξης και του λαού μέχρι και σήμερα καλύπτεται με ένα πέπλο μυστηρίου, κυριαρχούν οι αντιλήψεις ότι πρόκειται για την κυβέρνηση, τα υπουργεία και κάποιες υπηρεσίες που ρυθμίζουν πλευρές της ζωής του πολίτη, είτε γενικά για τη δικαιοσύνη, την αστυνομία και το στρατό που θεωρούν ότι έχουν μοναδική τους αποστολή να διασφαλίζουν την εσωτερική τάξη και τα σύνορα της χώρας. Φυσικά όλα αυτά εμφανίζονται με πολλές παραλλαγές και αποχρώσεις από σχολικά βιβλία, συγγράμματα πανεπιστημίου, αρθρογραφία στον αστικό τύπο έως και τις θέσεις αστικών και οπορτουνιστικών κομμάτων.
Βασικό σημείο για να αρχίσουμε την έρευνά μας είναι αυτό το κριτήριο που έθετε ο Λένιν για το πώς πρέπει να μιλάμε για έννοιες όπως το κράτος, η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Και έλεγε ότι πάντα πρέπει να ρωτάμε για ποιον είναι το κράτος, για ποιον είναι η δημοκρατία, για ποιον είναι η δικαιοσύνη. Πραγματικά λοιπόν, σε μια κοινωνία όπως η σημερινή καπιταλιστική κοινωνία που είναι χωρισμένη σε τάξεις και στηρίζεται στην εκμετάλλευση της εργατικής τάξης και του λαού από την τάξη των καπιταλιστών, είναι αναγκαίο να ρωτήσουμε ποια πραγματικά τάξη εξυπηρετεί το κράτος, αν θέλουμε να βρούμε το χαρακτήρα του. Γιατί όταν στην κοινωνία υπάρχουν εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι, όταν υπάρχουν συμφέροντα αντιδιαμετρικά αντίθετα, είναι συμφέροντα τα οποία δεν μπορούν να συμφιλειωθούν για τον απλό λόγο ότι ό,τι ωφελεί την τάξη των καπιταλιστών, την ωφελεί μόνο και αναγκαστικά εις βάρος της εργατικής τάξης και του λαού. Ενώ δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικό και μόνιμο όφελος για το λαό εάν δεν καταργήσουμε οριστικά το δικαίωμα της αστικής τάξης στην εκμετάλλευση. Άρα αντικειμενικά το κράτος δεν μπορεί να στέκει με το μέρος και των δύο τάξεων ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να υπερβεί την ασυμφιλίωτη ταξική σύγκρουση. Αυτό λοιπόν που θα δούμε είναι ότι το κράτος στον καπιταλισμό με το σύνολο των θεσμών και των λειτουργιών του έχει έναν και μόνο σκοπό. Έχει το σκοπό να διασφαλίζεται η εξουσία της αστικής τάξης, η μακροημέρευση της δυνατότητάς της να βγάζει αμύθιτα κέρδη εις βάρος των εργαζόμενων, με λίγα λόγια, να συνεχίζεται απρόσκοπτα η καπιταλιστική εκμετάλλευση σε ολοένα και πιο διευρυμένο επίπεδο. Και αυτό το πετυχαίνει το αστικό κράτος τόσο με την καταστολή, με τη βία, όσο και με την απόσπαση της συνένεσης, της οικειουθελούς δηλαδή υποταγής των εργαζόμενων στην εξουσία των εκμεταλλευτών τους. Και αυτό θα το διαπιστώσουμε όποια και από τις λειτουργίες και τους θεσμούς και αν εξετάσουμε από το αστικό κράτος. Είναι εύκολο για παράδειγμα να δούμε ότι οι μόνιμοι μηχανισμοί όπως ο στρατός, η αστυνομία, οι ειδικοί σχηματισμοί και σώματα παρακολούθησης και καταστολής του κινήματος, οι φυλακές κτλ. Έχουν ως βασική τους αποστολή το πώς θα οργανώνεται η άσκηση της βίας της κυρίαρχης τάξης. Το ίδιο συμβαίνει και με το αστικό σύνταγμα και τους νόμους του αστικού κράτους, οι οποίοι ακριβώς επειδή αποτυπώνουν τις σχέσεις της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης από το κεφάλαιο που υπάρχουν ήδη στην παραγωγή, διαμορφώνουν με νομική μορφή τους όρους που θα διασφαλίζουν τα ταξικά συμφέροντα της αστικής τάξης. Δηλαδή, όλο εκείνο το νομικό πλαίσιο για τον έλεγχο και την καταστολή του εργατικού λαϊκού κινήματος, για τις εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις ανάμεσα στους καπιταλιστές, για το πώς θα λειτουργούν γενικότερα η αγορά και οι διάφοροι θεσμοί στην καπιταλιστική κοινωνία, καθώς και για τις σχέσεις της αστικής τάξης με τα άλλα καπιταλιστικά κράτη διεθνώς. Υπάρχει ακόμα ανάμεσα σε αυτούς τους νόμους και το ίδιο το εργατικό δίκαιο που στην πραγματικότητα ρυθμίζει τους όρους της εκμετάλλευσης εργατικής δύναμης και από το οποίο όλο ένα και περισσότερο αφαιρούνται κατακτήσεις των εργαζόμενων σε μια διαρκή προσπάθεια του κεφαλαίου να εντείνει τον βαθμό εκμετάλλευσης. Οι όποιες δε αναδιαρθρώσεις του συντάγματος, οι όποιες αλλαγές στους νόμους έχουν ένα και μόνο σκοπό. Την προσαρμογή τους στις νέες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες για να διασφαλίζεται ότι θα ανταπεξέρχονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην ταξική τους αποστολή. Γι' αυτό και ο Μάρξ έλεγε ότι το αστικό δίκαιο είναι η υψωμένη σε νόμο βούληση της αστικής τάξης. Αν ψάξουμε ακόμα παραπέρα άλλες λειτουργίες του αστικού κράτους, θα δούμε ότι ακόμα και το σχολείο και το πανεπιστήμιο ουσιαστικά έχουν την αποστολή να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του εργατικού δυναμικού που έχει ανάγκη το κεφάλαιο. Ενώ ειδικά το πανεπιστήμιο συμβάλλει και στην ανάπτυξη της γνώσης για την εξέλιξη της καπιταλιστικής παραγωγής και την προσαρμογή σε αυτήν συνολικότερα της κοινωνικής ζωής. Το κρατικό σύστημα υγείας, αν δούμε ένα άλλο παράδειγμα, φροντίζει όχι απλά για την υγεία των πολιτών όπως είναι η διαδεδομένη άποψη, αλλά για να διατηρείται ή να επισκευάζεται, να το πούμε καλύτερα εντός εισαγωγικών, η ικανότητα του εμπορεύματος εργατική δύναμη να απασχολείται στην παραγωγή και να παράγει υπεραξία, δηλαδή να παράγει κέρδη για τα μονοπόλια και τους επιχειρηματικούς ομίλους.
ενώ θα δούμε ότι το αστικό κράτος παρεμβαίνει και στην οικονομία, παίρνοντας μέτρα διευκόλυνσης της αναπαραγωγής του κεφαλαίου σε διευρυμένη κλίμακα, όπως γίνεται και με τον κρατικό προϋπολογισμό, τα αναπτυξιακά σχέδια Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων. Τέλος, από όλους αυτούς τους θεσμούς, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο, προωθούνται οι ιδέες και οι αξίες της αστικής τάξης, συμβάλλοντας και ενισχύοντας την ενσωμάτωση της εργατικής τάξης και του λαού. Επομένως, το αστικό κράτος όχι μόνο διαλέγει πλευρά στην ταξική σύγκρουση ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργατική τάξη, αλλά είναι το όργανο εκείνο με το οποίο διασφαλίζεται η κυριαρχία των κεφαλαιοκρατών επί των εργατών. Είναι δηλαδή για τους εργάτες το όργανο της καταπίεσής τους, της καταστολής του κινήματός τους, είναι όργανο χειραγώγησης και ενσωμάτωσης. Αυτό είναι το κοινό στοιχείο που έχει το εργατικό κράτος από τις πρώτες στιγμές που εδραίωσε την πολιτική του κυριαρχία ο καπιταλισμός μέχρι και σήμερα. Και οι όποιες αλλαγές στις λειτουργίες και τους θεσμούς του, οι όποιες αλλαγές στην μορφή του και στο πολίτευμα, είτε δηλαδή με κοινοβούλιο είτε χωρίς, δεν αλλάζουν αυτόν τον βαθιά ταξικό του χαρακτήρα. Γιατί αυτό, σύντροφοι και φίλοι, που δίνει πραγματικά το στίγμα στην κοινωνική ζωή, είναι το ποια τάξη έχει στα χέρια της τα μέσα παραγωγής. Και ακριβώς για αυτό το λόγο καθορίζει το περιεχόμενο όλης της κοινωνίας και επομένως και του κράτους. Για να το πούμε κάπως πιο σχηματικά, ακριβώς επειδή η κοινωνία εξαρτάται για την επιβίωσή της, όπως την καταλαβαίνουμε αυτή με τους πιο σύγχρονους όρους, εξαρτάται λοιπόν από την παραγωγή, από την οικονομία, είναι αυτόματο ότι οι σχέσεις της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης που υπάρχουν στην παραγωγή θα καθορίζουν τον ταξικό χαρακτήρα όλων των πλευρών της κοινωνικής ζωής. Όπως έγραφε χαρακτηριστικά ο Έγγελς, η οικονομικά κυρίαρχη τάξη με τη βοήθεια του κράτους γίνεται και πολιτικά κυρίαρχη και έτσι αποκτά νέα μέσα για την κατάπνιξη και την εκμετάλλευση της καταπιεζόμενης τάξης. Βέβαια, όσο αναπτύσσεται ο καπιταλισμός, όσο εξελίσσονται οι διάφορες ιστορικές συνθήκες, η ίδια η ταξική πάλι, εμφανίζονται νέα φαινόμενα, νέα ζητήματα και πλευρές στην ίδια τη διαμόρφωση του κράτους, για τις οποίες μπορεί να μην βρούμε αυτολεξή την απάντηση στα έργα των Μάρξ, Έγγελς, Λένιν, όμως το μαρξιστικό λενινιστικό έργο αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο, ένα πολύτιμο οδηγό για να δούμε το πώς οι κλασικοί διαμόρφωσαν την επαναστατική γραμμή πάλι σε εκείνη την εποχή, για να μπορούμε να δώσουμε απάντηση και στα σύγχρονα ζητήματα. Άρα, με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να επανέλθουμε και να δούμε ποιο είναι το πραγματικό ταξικό περιεχόμενο στα ζητήματα της επίκαιρης πολιτικής διαπάλης με την οποία ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκδήλωση. Θα δούμε, για παράδειγμα, ότι η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος πρεσβεύει την δημοκρατία είναι κάλπικη, γιατί στην ουσία και οι δύο καλούν σε συνένεση στην αστική δημοκρατία, δηλαδή στην κοινοβουλευτική μορφή της δικτατορίας του κεφαλαίου. Θα δούμε ότι το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα δεν αποτελεί απλά μια ιδεολειψία της Νέας Δημοκρατίας, όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αφορά όχι μόνο ένα νομικό οπλοστάσιο για την απαγόρευση των διαδηλώσεων, αλλά ιδρύει μονάδες παρακολούθησης και πρόληψης του ριζοσπαστισμού, που η πραγματική τους κατεύθυνση και αποστολή είναι να καταστήλουν το εργατικό κίνημα αλλά και την πρωτοπορία του, το ΚΚΕ. Είναι στην πραγματικότητα μία ακόμα πράξη στο μεγάλο έργο της καταστολής που διαχρονικά προωθεί η αστική τάξη και στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο είχε και έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αρκεί να θυμίσουμε ότι ήταν αυτός που ως κυβέρνηση πέρασε τον νόμο για την περιστολή των απεργιών. Το κύριο περιεχόμενο όλου αυτού του έργου της καταστολής είναι ότι στην πραγματικότητα ετοιμάζονται για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του εργατικού κινήματος σε μια περίοδο που θα οξύνεται η οικονομική καπιταλιστική κρίση, σε μια περίοδο που θα οξύνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί. Επίσης, αν σταθούμε στο λεγόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, θα δούμε ότι το ζητούμενο δεν είναι απλά η χρήση όχι των νέων τεχνολογιών για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, αλλά ότι μιλάμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αστικού κράτους, που σημαίνει κράτος αποτελεσματικό, στη συμβολή της κερδοφορίας του κεφαλαίου και της απειτάχυνσης των επενδύσεων, κράτος αποτελεσματικό στην καταστολή,
που με τη μείωση της γραφειοκρατίας πετυχαίνει επίσης να προβάλλει και πιο φιλικό προς τους καταπιεζόμενους. Ακόμα μπορούμε να εντοπίσουμε και το πραγματικό νόημα που έχουν οι διακηρύξεις για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του λαού προς την πολιτεία, που στην πραγματικότητα είναι διακηρύξεις για την οικειοθελή και ισχυρότερη πρόσδεση του λαού στους θεσμούς που διασφαλίζουν την εξουσία των εκμεταλλευτών του. Εμπιστοσύνη στο αστικό κράτος, για να το πούμε διαφορετικά, σημαίνει εμπιστοσύνη σε αυτόν που κρατά τα κλειδιά της φυλακής που ονομάζεται καπιταλισμός. Μια εμπιστοσύνη που η αστική τάξη δεν θέλει με τίποτα να χάσει. Όπως έγραφε πρόσφατα σε άρθρο του στην αρχή της πανδημίας ο Κίσιγκερ, αυτό το γνωστό γεράκι του αμερικάνικου υπεριαλισμού, οι πολίτες, έλεγε, σε εποχές κρίσης επιζητούν να ακουμπήσουν περισσότερο στους θεσμούς της πολιτείας και γι' αυτό είναι νευραλγικό οι κυβερνήσεις να ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις ώστε να μην υπάρξει ρήγμα στην εμπιστοσύνη τους. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, ίσως σε αυτό το σημείο κάποιος να αναρωτηθεί ότι μπορεί να συμφωνήσουμε για το ταξικό περιεχόμενο του κράτους, όμως σίγουρα θα συμφωνούσαμε, θα έλεγε, ότι η αστική δημοκρατία είναι προτιμότερη για το λαό σε σχέση με πολιτεύματα που έχει ανασταλεί το αστικό κοινοβούλιο. Θα ισχυριστεί, για παράδειγμα, κάποιος ότι στην αστική δημοκρατία υπάρχει τουλάχιστον το γενικό εκλογικό δικαίωμα που επιτρέπει να εκφράζεται η θέληση του λαού έστω κάθε 4 χρόνια, υπάρχει ελευθερία πολιτικής έκφρασης και συνδικαλισμού. Χρειάζεται αρχικά να σημειώσουμε ότι οι κομμουνιστές δεν υποτιμούμε καθόλου την πάλη για να κατακτιούνται από την εργατική τάξη και το λαό όσο γίνεται περισσότερα δικαιώματα για να οργανώνουν τον αγώνα τους, να αποσπούν όσο γίνεται περισσότερες πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ αποτέλεσαν την ψυχή του αγώνα του λαού ενάντια στη Χούντα το 1967-1974. Δεν είναι τυχαίο ότι και σήμερα παλεύουμε ενάντια σε κάθε προσπάθεια να περιοριστούν ή να καταργηθούν τέτοια κατακτημένα δικαιώματα και όσο γίνεται ακόμα να διευρύνονται, και γι' αυτό έχουμε, για παράδειγμα, δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα συμβάλλουμε ώστε ο τωρινός νόμος της Νέας Δημοκρατίας για τις διαδηλώσεις να μείνει στα χαρτιά, όπως συμβάλαμε να μείνει στα χαρτιά και εκείνος που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις απεργίες. Κομμάτι όμως της προσπάθειάς μας για να ενισχυθεί ο αγώνας της εργατικής τάξης είναι και η προσήλωσή μας στην αποκάλυψη του ταξικού περιεχομένου της αστικής δημοκρατίας. Η ισότητα της ψήφου, για παράδειγμα, που προβάλλεται ότι υπάρχει σε συνθήκες αστικού κοινοβουλίου, είναι μονάχα τυπική, όπως τυπική είναι και η ισότητα που υποτίθεται ότι υπάρχει στην οικονομία. Όπως στην ουσία δεν είναι ίση ένας καπιταλιστής με έναν εργαζόμενο σε έναν χώρο δουλειάς, ακριβώς γιατί είναι σχέση εκμεταλλευτή και εκμεταλλευόμενου, έτσι δεν είναι επί της ουσίας ίση και σε πολιτικό επίπεδο. Ας σκεφτούμε μονάχα τη δύναμη που έχει η τάξη των καπιταλιστών όταν μπορούν να καθορίζουν, ακριβώς επειδή έχουν στα χέρια τους τα μέσα παραγωγής, το ποιος δουλεύει και ποιος όχι και άρα την πολιτική επιρροή που μπορούν να έχουν στην πλειοψηφία των εργαζομένων. Ή ας σκεφτούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρχει ισότητα ψήφου ανάμεσα στις δύο τάξεις όταν οι καπιταλιστές έχουν στα χέρια τους τα μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοπτικούς σταθμούς, όταν καθορίζουν το περιεχόμενο του πολιτισμού, όταν είναι ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων και μπορούν να επηρεάζουν χιλιάδες ανθρώπων. Στην πραγματικότητα, ο κοινοβουλευτισμός, το αστικό κοινοβούλιο, είναι η καλύτερη μάσκα με την οποία καλύπτεται το άσχημο πρόσωπο της δικτατορίας της αστικής τάξης. Γιατί έτσι η δική της εξουσία παρουσιάζεται ως δίθεν εξουσία και κυριαρχία του λαού. Και τα δικά της συμφέροντα και επιλογές παρουσιάζονται ως δίθεν συμφέροντα και επιλογές της πλειοψηφίας του λαού. Ας σκεφτούμε μονάχα πόσοι αντιλαϊκοί νόμοι έχουν ψηφιστεί στο όνομα της λαϊκής υποτίθεται προσταγής να εφαρμοστεί το εκάστοτε κυβερνητικό έργο. Τα ίδια τα μνημόνια όλη την προηγούμενη περίοδο ψηφίστηκαν και εφαρμόστηκαν από κυβερνήσεις που είχαν υποτιθέμενη λαϊκή εντολή από τις εκλογές. Εδώ χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας ότι η καπιταλιστική κοινωνία είναι οργανωμένη με τέτοιο τρόπο που η καθημερινή ζωή των ανθρώπων, οι σχέσεις που αναπτύσσουν εκεί που ζουν, εργάζονται, εκεί που μορφώνονται, αντικειμενικά επιδρούν στις αντιλήψεις, στις συνήθειές τους, στην ίδια τους τη συνείδηση. Η διαδικασία δηλαδή με την οποία σήμερα παράγεται όλος ο πλούτος της ανθρωπότητας
δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος για να λειτουργήσει η κοινωνία. Θεωρείται δεδομένο και αναγκαίο δηλαδή να υπάρχουν εφοπλιστές, βιομήχανοι, τραπεζίτες ως ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής. Δημιουργείται η ψεύτικη εντύπωση ότι είναι μονόδρομος για την επιβίωση της εργατικής τάξης να πουλά στους καπιταλιστές την ικανότητά της για εργασία. Αυτό είναι που κάνει την ιδεολογία της αστικής τάξης κυρίαρχη σήμερα στην κοινωνία και αυτό αποτυπώνεται και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Βέβαια, ακόμα και στις συνθήκες της αστικής δημοκρατίας, η αστική τάξη δεν διστάζει καθόλου να δείξει το σκληρό της πρόσωπο απέναντι στο εργατικό κίνημα. Δεν δίστασε ποτέ να περιορίσει ή να καταργήσει τις όποιες ελευθερίες είχε κατακτήσει η εργατική τάξη όταν ένιωσε ότι αυτό είναι αναγκαίο για τη σταθεροποίηση του καπιταλιστικού συστήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις 2 χρόνια μετά την επικράτηση της Γαλλικής Επανάστασης πάρθηκαν μέτρα για τη διάλυση όλων των εργατικών ενώσεων και την απαγόρευση των απεργιών, τα οποία διατηρήθηκαν ακέραια επί 73 ολόκληρα χρόνια. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα έως και τις μέρες μας, το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς έχει γνωρίσει αμέτρητες φορές την ομή βία και την καταστολή σε συνθήκες αστικού κοινοβουλευτισμού, μετρώντας ακόμα και χιλιάδες νεκρούς στους αγώνες του. Στη χώρα μας πρέπει να θυμηθούμε ότι ήταν η δημοκρατική κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου που ανακήρυξε το 1929 τον κομμουνισμό ως ιδιώνυμο έγκλημα και ποινικοποίησε την κομμουνιστική ιδεολογία. Το κόμμα μας παρέμεινε στην παρανομία για πάνω από 30 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα 20 από αυτά δεν ήταν με φασιστικές ή δικτατορικές κυβερνήσεις, αλλά από τις υποτιθέμενες δημοκρατικές κυβερνήσεις, στα οποία μάλιστα χρόνια η καταστολή απέναντι στο κόμμα μας συνοδεύτηκε από τρομοκρατία, βασανιστήρια, εξορίες και εκτελέσεις. Στη σημερινή επίσης αστική δημοκρατία, που θα ισχυριστεί κανείς ότι πια είναι πιο πολιτισμένη, απαγορεύονται απεργίες, χτυπιούνται πορείες με τα ΜΑΤ, κυριαρχεί εργοδοτική τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς, σέρνονται αγωνιστές, μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι στα δικαστήρια του αστικού κράτους. Το ίδιο το αστικό σύνταγμα προβλέπει τη δυνατότητα να θεσμοθετούνται έκτακτα μέτρα ενάντια στο κίνημα, ώστε σε καταστάσεις εθνικού κινδύνου, όπως λένε, να αντιμετωπίζεται ο εσωτερικός εχθρός. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Λένιν, δεν υπάρχει κανένα κράτος, έστω και το πιο δημοκρατικό, που να μην έχει στο σύνταγμά του παραθυράκια και επιφυλάξεις που εξασφαλίζουν στην αστική τάξη τη δυνατότητα να κινητοποιεί στρατεύματα ενάντια στους εργάτες, να κηρύσει στρατιωτικό νόμο σε περίπτωση διατάραξης της τάξης. Στην πραγματικότητα, σε περίπτωση που εκμεταλλευόμενη τάξη παραβιάζει το καθεστώς της σκλαβιάς της και κάνει προσπάθειες να φέρεται όχι πλέον δουλικά. Αυτό φαίνεται και στα σημερινά υποτίθεται δημοκρατικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν απαγορευμένα κομμουνιστικά κόμματα και ο αντικομμουνισμός γίνεται επίσημη ιδεολογία της, ενώ ταυτόχρονα προωθούνται και ενιαία πολιτικές σε όλα τα κράτη-μέλη της που διασφαλίζουν τη δυνατότητα για την ενιαία καταστολή και αντιμετώπιση του εργατικού κινήματος. Με λίγα λόγια, η δικτατορία του κεφαλαίου είναι επικίνδυνη όποιο προσωπείο και να φορέσει. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, πραγματική δημοκρατία, δημοκρατία για τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, μπορούμε να έχουμε μόνο με την κατάργηση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Είναι το κράτος της σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας που πλέον η οργάνωση και ανάπτυξη της παραγωγής και της κοινωνικής ζωής δεν γίνεται με γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος, αλλά την ικανοποίηση των διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών, που τα μέσα παραγωγής είναι κοινωνική ιδιοκτησία. Στην κοινωνία που οι άνθρωποι δεν δουλεύουν στην παραγωγή κάτω από την εκμεταλλευτική σχέση ανάμεσα στον καπιταλιστή και την εργατική δύναμη, αλλά συνενώνονται μέσα από την κομμουνιστική σχέση του κεντρικού σχεδιασμού. Το εργοτικό κράτος έχει τους δικούς του θεσμούς που είναι τέτοιοι για να αντιστοιχούν σε αυτές τις νέες σχέσεις παραγωγής. Είναι θεσμοί που γεννιούνται στην πορεία της ταξικής πάλης για την ανατροπή του καπιταλισμού και αντικαθιστούν όλους τους θεσμούς του αστικού κράτους που είναι φτιαγμένοι για να υπηρετούν τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής και να κρατούν την εργατική τάξη μακριά από τη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Σε αντίθεση με αυτό, εκεί ακριβώς είναι που βρίσκεται η πραγματική δύναμη της νέας εργατικής εξουσίας. Η συμμετοχή των εργαζόμενων στη λήψη των αποφάσεων, στον έλεγχο της παραγωγής,
στη δυνατότητα να ασκούν κριτική για να διορθώνονται αποφάσεις και πρακτικές που εμποδίζουν ή επιβαρύνουν τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Γι' αυτό και θεμέλιο της εργατικής εξουσίας είναι η συνέλευση των εργαζόμενων σε κάθε παραγωγική μονάδα. Εκεί όπου κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να εκλέγεται και να εκλέγει αντιπροσώπους για τα ανώτερα όργανα εξουσίας, να ανακαλεί, να ελέγχει και να αποδίδει ευθύνες για όλα τα ζητήματα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που σημείωνε ο Λένιν, ότι η σοβιετική εξουσία, δηλαδή η δικτατορία του προλεταριάτου, είναι οργανωμένη έτσι που να προσεγγίζει τις μάζες των εκμεταλλευόμενων στο μηχανισμό της διακυβέρνησης. Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί η συνένωση της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας στα πλαίσια της σοβιετικής οργάνωσης και της αντικατάστασης των εδαφικών εκλογικών περιφερειών με τις παραγωγικές, όπως είναι το εργοστάσιο και η φάμπρικα. Γνωρίζουμε βέβαια, και αυτό το έχει δείξει και η ιστορική πείρα της οικοδόμησης του σοσιαλισμού στον 20ο αιώνα, ότι η οικοδόμηση της νέας κοινωνίας δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Η εργατική εξουσία θα έχει από την πρώτη στιγμή να αντιμετωπίσει την αντίδραση της εργατικής τάξης, που έχει χάσει μεν της αστικής τάξης, που έχει χάσει μεν την εξουσία της, δεν έχει παραιτηθεί όμως από την προσπάθεια να την ξακερδίσει. Θα υπάρχουν οργανωμένες ενέργειες με σκοπό να νικήσει η αντεπανάσταση, που θα περιλαμβάνουν ενέργειες από σαμποτάζ της παραγωγής μέχρι ανοιχτή προσπάθεια ανατροπής της εργατικής εξουσίας και πιθανά υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Γι' αυτό το εργατικό κράτος έχει ως μία από τις βασικές του λειτουργίες να διασφαλίζει με κάθε μέσο την καταστολή της αντίστασης των αντεπαναστατικών δυνάμεων. Πλάι όμως σε αυτό έχει την ευθύνη να αναπτύσσει τις νέες σχέσεις παραγωγής ώστε να ξεπερνιέται η αρνητική κληρονομιά του καπιταλισμού, να απαλήφονται τα απομεινάρια της παλιάς κοινωνίας, να ξεπερνιούνται κοινωνικές αντιθέσεις που μπορεί δυνητικά να οδηγήσουν στην ανατροπή του σοσιαλιστικού συστήματος, όπως έχει δείξει και η πικρή εμπειρία από την οικοδόμηση του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση. Η δημιουργική λειτουργία του εργατικού κράτους είναι καθοριστική επομένως για να αναπτυχθεί ανώριμη σοσιαλιστική κοινωνία στον όριμο κομμουνισμό. Για όλα αυτά τα παραπάνω, το εργατικό κράτος αποτελεί την ανώτερη μορφή κράτους που έχει γνωρίσει στη συνολική της ιστορική πορεία η ανθρωπότητα. Υπάρχει όμως και ένα ακόμα ζήτημα, ακόμα μία πλευρά, που δεν μπορούσε να υπάρξει στο κράτος που αντιστοιχούσε στα προηγούμενα κοινωνικά-οικονομικά συστήματα. Το κράτος στο σοσιαλισμό, όσο συμβάλλει στο να δυναμώνει και να οριμάζει νέα κοινωνία, τόσο κάνει τον εαυτό του λιγότερο απαραίτητο. Σε αυτή την πορεία, από τον ανώριμο κομμουνισμό μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των νέων σχέσεων, το κράτος απονεκρώνεται ακριβώς γιατί οδηγούμαστε σταδιακά σε μια κοινωνία που πλέον δεν υπάρχουν τάξεις ή ταξικές αντιθέσεις, άρα δεν χρειάζεται πια ένα όργανο ταξικής κυριαρχίας και ταξικής καταπίεσης. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Έγκελς ότι με την εξαφάνιση των τάξεων θα εξαφανιστεί αναπόφευκτα και το κράτος. Η κοινωνία που οργανώνει με νέο τρόπο την παραγωγή πάνω στη βάση της ελεύθερης και ισότιμης ένωσης των παραγωγών θα βάλει ολόκληρη την κρατική μηχανή ακριβώς εκεί όπου θα είναι η πραγματική της θέση. Στο Μουσείο των Αρχαιοτήτων, δίπλα στο Ροδάνι και τον Μπρούτζινο Τσεκούρι. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, ένα σημαντικό ερώτημα που προκύπτει σε αυτό το σημείο είναι ότι από τη στιγμή που το αστικό κράτος είναι εδώ για να διασφαλίσει την εξουσία της αστικής τάξης, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει το εργατικό κίνημα για να γίνει πραγματικότητα αυτή η μετάβαση από την κοινωνία της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης στην κοινωνία της εργατικής εξουσίας στην οποία μόλις αναφερθήκαμε. Αυτό είναι ακριβώς το ζήτημα που, όπως είπαμε και στην αρχή, αποτελεί το σημείο καμπής για την επαναστατική πρωτοπορία, καθώς η απάντηση που δίνει ένα κομμουνιστικό κόμμα ανοίγει ένα δρόμο που είτε οδηγεί στην ενίσχυση της επαναστατικής δράσης, είτε στην οπορτουνιστική διολίσθηση και την υποχώρηση και το συμβιβασμό με την αστική εξουσία. Αν δούμε λοιπόν την ιστορία του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, θα διαπιστώσουμε ότι στο παραπάνω ερώτημα δόθηκαν δύο αντιδιαμετρικά αντίθετες απόψεις. Η μία υποστήριζε ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το αστικό κράτος προς όφελος του αγώνα της εργατικής τάξης για την αλλαγή της κοινωνίας.
ότι αντίθετα με τη λενινιστική θέση, ότι δεν χρειάζεται το επαναστατικό του τσάκισμα, αλλά θεωρούσαν ότι αντίθετα με αυτή τη θέση μπορούν τα επαναστατικά κόμματα να καταλάβουν το αστικό κράτος αναλαμβάνοντας την κυβέρνηση ή τμήματά του και έτσι να αλλοιωθεί ο ταξικός χαρακτήρας του, όπως έλεγαν. Να μεταλλαχθεί δηλαδή σε ένα κράτος φιλολαϊκό που σιγά σιγά θα μετασχηματίζει την καπιταλιστική οικονομία ώστε να οδηγηθούμε σταδιακά σε ένα μη επαναστατικό πέρασμα στο σοσιαλισμό. Η ιστορική πείρα δεν επιβεβαίωσε την παραπάνω διαστρέβλωση του μαρξισμού. Όπου και αν επιχειρήθηκε κάτι τέτοιο, η κατάληξη ήταν μοιραία για την εργατική τάξη. Τα κομμουνιστικά κόμματα, για παράδειγμα, που αποτέλεσαν το ρεύμα του ευρωκομμουνισμού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχασαν σταδιακά τον επαναστατικό τους χαρακτήρα, συμβιβάστηκαν με την εξουσία των εκμεταλλευτών, εφάρμοσαν και τα ίδια αντιλαϊκή πολιτική και σε μια πορεία παρήκμασαν ακόμα και οργανωτικά. Επίσης, η στάση απέναντι στο αστικό κράτος ήταν και ένας από τους παράγοντες που οδήγησε στη χρεοκοπία της Δεύτερης Διεθνούς στην πορεία προς τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε η Ρόζα Λούξεμπουργκ, ότι ο χαρακτήρας της αστικής κυβέρνησης δεν καθορίζεται από τον προσωπικό χαρακτήρα των μελών της, αλλά από την οργανική της λειτουργία στην αστική κοινωνία. Η κυβέρνηση, έλεγε, του σύγχρονου κράτους είναι επί της ουσίας ένας οργανισμός ταξικής κυριαρχίας, η ομαλή λειτουργία του οποίου αποτελεί έναν από τους όρους ύπαρξης του ταξικού κράτους. Με την ένταξη ενός σοσιαλιστή στην κυβέρνηση και την ταξική κυριαρχία να συνεχίζει να υπάρχει, η αστική κυβέρνηση δεν μετατρέπεται σε σοσιαλιστική κυβέρνηση, αλλά αντίθετα, έλεγε η Ρόζα Λούξεμπουργκ, ένας σοσιαλιστής μετατρέπεται σε αστό υπουργό. Η είσοδος, κατέληγε, ενός σοσιαλιστή σε μια αστική κυβέρνηση δεν είναι, όπως όλοι νομίζουν, μια μερική κατάκτηση του αστικού κράτους από τους σοσιαλιστές, αλλά μια μερική κατάκτηση του σοσιαλιστικού κόμματος από το αστικό κράτος. Εξάλλου, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, και η πρόσφατη πείρα με τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνει ακριβώς το συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση προς όφελος των εργαζόμενων που θα αλλάξει το χαρακτήρα του κράτους. Θυμόμαστε οι περισσότεροι τις διακηρύξεις ότι θα χτυπούσαν τα ταούλια και θα χόρευαν οι αγορές και αποδείχθηκε ακριβώς το αντίθετο. Η καπιταλιστική οικονομία έδινε το ρυθμό της πολιτικής που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ με το τρίτο μνημόνιο, τους εκατοντάδες εφαρμοστικούς νόμους, τις συμφωνίες με τους Αμερικάνους, την επέκταση από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα των βάσεων και το χτύπημα του εργατικού κινήματος. Δεν είχε βέβαια και κάποια διαφορετική πρόθεση ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι κι αλλιώς για να πούμε την αλήθεια. Είχε δώσει εξετάσεις στην αστική τάξη πολύ νωρίτερα, πριν αναλάβει την διακυβέρνηση, και με αυτόν τον τρόπο συνέβαλε τα μέγιστα στην ενσωμάτωση του κινήματος, στο να οδηγηθούν οι όποιες λαϊκές διαμαρτυρίες σε ανώδυνα για την αστική τάξη κανάλια και να καταλήξει πολλοί κόσμος στην απογοήτευση και στη μυρολατρική διαπίστωση ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Γι' αυτό και ήταν πολύ σημαντική η στάση του κόμματός μας που αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση αστικής διαχείρισης, αρνήθηκε να γίνει συνένοχο στη διασπορά των αυταπατών ότι μπορεί να υπάρξει ουσιαστική λύση χωρίς τη σύγκρουση με το αστικό κράτος και έδωσε και συνεχίζουμε εξάλλου να δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε ευρύτερα τμήματα του λαού και της εργατικής τάξης να χειραφετηθούν από την αστική ιδεολογία και πολιτική. Και μάλιστα σε κόντρα με διάφορες δυνάμεις του οπορτουνιστικού ρεύματος που εκείνη την εποχή έπαιζαν το πρώτο βιολί στην εκλογική άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία προς τη διακυβέρνηση, αλλά πρωτοστάτησαν, να θυμηθούμε, και στις κινητοποιήσεις στήριξης της διαπραγμάτευσης που οδήγησαν στο κάλπικο δημοψήφισμα ενσωμάτωσης του λαού και στο ΣΥΡΙΖΕΙΚΟ Μνημόνιο το Σεπτέμβριο του 2015. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι δεν υπάρχει άλλη λύση από την επαναστατική ανατροπή του καπιταλισμού και το τσάκισμα του αστικού κράτους από το επαναστατικό κίνημα. Μόνο η σοσιαλιστική επανάσταση, η οργανωμένη και σχεδιασμένη επίθεση της εργατικής τάξης και των συμμάχων της για την ανατροπή της αστικής εξουσίας μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας. Η Παρισινή Κομμούνα το 1871 ήταν το πρώτο πλήγμα που κατάφερε η εργατική τάξη στο κράτος των εκμεταλλευτών της. Στηριζόμενοι στα διδάγματα της Κομμούνας, οι Μάρξ και Έγγελς διατύπωσαν τη θέση ότι η εργατική τάξη όταν έρθει στην εξουσία
δεν μπορεί πια να διοικεί με την παλιά κρατική μηχανή, ότι πρέπει να την τζακίσει και στη θέση της να βάλει μια καινούρια που να αντιστοιχεί στα καθήκοντα της οικοδόμησης της νέας κοινωνίας. Απαντώντας μάλιστα σε αυτούς που ένιωθαν τρόμο μόνο και μόνο στο άκουσμα του όρου δικτατορία του προλεταριάτου, έλεγαν: «Θέλετε να μάθετε τι λογής είναι αυτή η δικτατορία? Κοιτάτε την Παρισινή Κομμούνα. Αυτή είναι η δικτατορία του προλεταριάτου». Στη συνέχεια, η Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση το 1917 και οι άλλες σοσιαλιστικές επαναστάσεις επιβεβαίωσαν ότι η ήττα της Παρισινής Κομμούνας από τα γαλλικά και πρόσικα στρατεύματα δεν ήταν σε καμία περίπτωση η τελευταία πράξη της επαναστατικής ανόδου του εργατικού κινήματος. Σήμερα, παρότι ζούμε εδώ και 30 χρόνια στη βαριά σκιά των αντεπαναστατικών ανατροπών, είναι βέβαιο και σίγουρο ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί να απαλλαχθεί από τις εγενείς του αντιθέσεις που τον οδηγούν αντικειμενικά στις συνθήκες εκείνες που μπαίνει στην ημερήσια διάταξη το καθήκον της επαναστατικής του ανατροπής. Συνθήκες που πια το αστικό κράτος δεν μπορεί προσωρινά να επιβάλλει την κυριαρχία της αστικής τάξης και οι καταπιεσμένοι δεν θέλουν πια να κυριαρχούνται. Δεν υπάρχει πλέον η πολυπόθητη για την αστική τάξη εμπιστοσύνη στο αστικό κράτος και στους θεσμούς του, οι οποίοι επί της ουσίας έχουν απαξιωθεί στη συνείδηση των εργαζόμενων. Βγαίνουν τότε στο προσκήνιο της ιστορίας οι θύελες των επαναστατημένων μαζών σε μια πρωτοφανή κινητικότητα τέτοια που ο Λένιν έλεγε ότι σε τέτοιες συνθήκες ο μπολσεβίκος προπαγανδιστής που είχε μάθει να απευθύνεται στους χιλιάδες πρέπει πλέον να μάθει να καθοδηγεί τα εκατομμύρια. Στις συνθήκες της επαναστατικής αυτής κατάστασης είναι που γίνεται η αποφασιστική αναμέτρηση με την αστική τάξη και το κράτος της και δίνεται η ευκαιρία της επαναστατικής τους ανατροπής. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, στο δεύτερο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς σημειωνόταν ότι σε έναν τέτοιο αγώνα ο επαναστατικός στρατός της εργατικής τάξης χρειάζεται το δικό του σώμα αξιωματικών που να μπορεί να καθοδηγήσει την πάλη του σε όλα τα επίπεδα. Αυτό κάνουμε σήμερα, σύντροφοι. Δίνουμε όλες τις δυνάμεις μας με την καθημερινή μας δράση στους χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης, πρωτοστατώντας τα οξυμένα προβλήματα του λαού και των παιδιών του, ώστε να κερδίζουμε ευρύτερες δυνάμεις στην πάλη για την ανατροπή του καπιταλισμού. Αγωνιζόμαστε, για να απαντήσουμε και στο ερώτημα του τίτλου της σημερινής εκδήλωσης, με τεράστια εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού και γεμάτη ταξικό μίσος και εχθρότητα για το κράτος των εκμεταλλευτών. Διαμορφώνουμε έτσι σήμερα τις προϋποθέσεις για την νικηφόρα έκβαση της Επανάστασης, όποτε και αν γίνει άμεσο αυτό το καθήκον. Δεν είναι σίγουρα ένας εύκολος αγώνας, όμως βαδίζουμε με σιγουριά σε αυτή την πορεία, γιατί έχουμε ως παρακαταθήκη την ιστορία του κόμματός μας, που στάθηκε όρθιο απέναντι στην πιο ομή βία και καταστολή του αστικού κράτους, που έφτιαξε παράνομες οργανώσεις κάτω από τη μύτη του ταξικού αντιπάλου, καθοδηγώντας αγώνες του εργατικού κινήματος. Έχουμε την ιστορική πορεία του κόμματός μας που καθοδήγησε τον ένοπλο αγώνα του λαού ενάντια στο αστικό κράτος την περίοδο 46-49 στην εποπία του Δημοκρατικού Στρατού και έκανε πραγματικά την αστική τάξη να τρέμει για την εξουσία της. Σύντροφοι και φίλοι, δίνουμε αυτή τη μάχη με την ακλόνητη πεποίθηση που πηγάζει ακριβώς από αυτόν τον καθημερινό μας αγώνα ότι η επόμενη νίκη του επαναστατικού κινήματος απέναντι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα θα είναι και η οριστική νίκη των επαναστατικών δυνάμεων. Σας ευχαριστούμε.